Μένα μυστικά σε ιστορικά αριστουργήματα τέχνης αποκαλύπτονται στα εργαστήρια χαρακτηρισμού τέχνης Ανδρέας Πίτας στο Ινστιτούτο Κύπρου. Πώς και γιατί θα μας εξηγήσει τώρα ο αναπληρωτής καθηγητής ο κύριος Νικόλας Μπακιρτσής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλά κρυμμένα μυστικά είπαμε σε αριστουργήματα τέχνης. Εξηγήστε μας πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο εξοπλισμός ο οποίος τα αποκαλύπτει. Λοιπόν, είναι μία σειρά μηχανημάτων, θα λέγαμε, εξειδικευμένων, τα οποία μας δίνουν λεπτομέρειες και την δυνατότητα να δούμε, να καταγράψουμε, αλλά και να αναλύσουμε πτυχές των έργων τέχνης, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν άγνωστες. Ναι. Δηλαδή, η στρωματογραφία τους, η ιστορία των επεμβάσεων, άγνωστες λεπτομέρειες. Αυτά λοιπόν τα μηχανήματα, αυτός ο εξοπλισμός, έχει φέρει μια επανάσταση στον τομέα μας, ο οποίος πλέον έχει ανοίξει έναν καινούριο κόσμο γνώσης, τον οποίο τώρα και εμείς εκμεταλλευόμαστε και εισερχόμαστε. Και να πούμε ότι τις τεχνικές αυτές δυνατότητες του συγκεκριμένου εξοπλισμού παρουσίασαν σπουδαίοι Γάλλοι εμπειρογνώμονες που ήρθαν ειδικά στην Κύπρο από το Μουσείο του Λούβρου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σημειώσω ότι είναι μια συνεργασία με τα εργαστήρια του Λούβρου, με το Ινστιτούτο μας και με την ομάδα μας, η οποία πηγαίνει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία. Και αυτό που έγινε μόλις πριν από λίγες μέρες ουσιαστικά ήταν ότι είχαμε μια πολύ εξειδικευμένη επίσκεψη συνεργασίας με ειδικούς από το Λούβρο αλλά και από το Ίδρυμα Επιστημών για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Γαλλίας. Και κατά κάποιο τρόπο έφεραν μηχανήματα, είχαμε εδώ τον δικό μας εξοπλισμό και μαζί αναπτύσσουμε κάποιες καινοτόμες τεχνολογίες, μοναδικές στον κόσμο, με εξειδικευμένη πλέον εφαρμογή στην πολιτιστική κληρονομιά και την τέχνη στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Λέμε ότι είναι μη επεμβατικά μηχανήματα. Τι σημαίνει αυτό, πώς λειτουργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση? Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στις ανάγκες που υπάρχουν για τις αναλύσεις έργων τέχνης. Είναι, γνωρίζετε, πολύτιμα αριστουργήματα, είναι δύσκολο και οι συντηρητές αλλά και οι ουσιαστικά και οι υπεύθυνοι στο μουσείο, αρχαιολόγοι, να επιτρέψουν να υπάρξει δειγματοληψία. Αυτό που λέμε μη επεμβατικό μηχάνημα είναι αυτό το οποίο χωρίς να χρειαστεί να γίνει δειγματοληψία μπορείς πλέον να πάρεις τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεσαι με ειδικές μεθόδους. Άρα, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα μηχανήματα, δηλαδή τι μπορούν να αποκαλύψουν, για μυστικά ενός έργου τέχνης μπορούν να αποκαλύψουν? Λοιπόν, μας δίνουν πλέον, έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε τον απόλυτο, θα λέγαμε, χαρακτηρισμό, δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τον καμβά και το σημείο το οποίο ξεκίνησε κάποιος καλλιτέχνης του παρελθόντος, για παράδειγμα ο ίδιος ο Ελ Γκρέκο ή ο ίδιος ο Τισιανός, βλέπω ότι έχετε πάρει και κάποια πλάνα από τις εργασίες μας. Μπορεί κάποιος να αποτυπώσει και να καταλάβει τα προσχέδια που έκαναν αυτοί οι καλλιτέχνες, πώς εξελίχθηκε το έργο τους, τις επεμβάσεις, κάποιες μεταγενέστερες επεμβάσεις που έγιναν ανά τους αιώνες. Ανακαλύψαμε κρυμμένες και άγνωστες μέχρι τώρα υπογραφές, όπως του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, κρυμμένα έργα τα οποία είχαν ολοκληρωθεί, για κάποιο λόγο δεν πούλησαν και μετά ο καλλιτέχνης και το εργαστήριο του ζωγράφησαν πάνω σε αυτά. Οπότε έχει ανοιχθεί ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα κυριολεκτικά άγνωστος. Είναι μια επανάσταση. Δηλαδή, μπορεί να αποκαλύψει ακόμα και ένα έργο τέχνης που ίσως να είναι καλυμμένο από ένα νεότερο έργο. Αυτό ακριβώς που λέτε ήταν και το αντικείμενο της πρόσφατης συνάντησης. Μελετήσαμε ένα έργο του Τισιανού. Γνωρίσαμε και είχαμε εντοπίσει την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου, απόλυτα άγνωστου και δεν φαινόταν τίποτα από το έργο, κάτω από το έργο το οποίο φαινόταν στην επιφάνεια, και μπορέσαμε και να το χαρτογραφήσουμε αλλά και να κάνουμε και την πλήρη αναπαράστασή του και αποτύπωσή του. Αυτός ο εξοπλισμός, κύριε καθηγητά, θα παραμείνει στο Ινστιτούτο Κύπρου και πώς θα βοηθήσει τους ερευνητές του Ινστιτούτου? Αυτός ο εξοπλισμός ανήκει στο Ινστιτούτο. Εξελίσσουμε αυτή τη στιγμή και, όπως σας είπα, κάποιες
επιμέρους καινοτόμες τεχνικές, οι οποίες θα αποτελέσουν και μπαίνουν, θα έλεγα, και στην φαρέτρα των δυνατοτήτων που έχουν τα εργαστήριά μας. Και συνεχίζουμε παράλληλα και τη συνεργασία μας και με τους ειδικούς στο Λούβρο, αλλά και με άλλα διεθνή ιδρύματα. Και στόχος μας είναι πάντα η πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας της Ανατολικής Μεσογείου. Και έτσι κλείνοντας, γιατί αυτή η τεχνική υποδομή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελέτη των έργων τέχνης? Για τους ιστορικούς τέχνης, θα λέγαμε, μέχρι τώρα, όπως σας είπα και πριν, είναι η απόλυτη επανάσταση. Μέχρι τώρα περιοριζόμασταν σε ό,τι μπορούσαμε να δούμε με γυμνό μάτι και ίσως με κάποια μικροσκόπια κτλ. Αυτές οι δυνατότητες πλέον έχουν ανοίξει ορίζοντες, μυστικά, παραμέτρους της δημιουργίας των έργων τέχνης, τις οποίες ήταν άγνωστες. Και επομένως αναγκαζόμαστε και εμείς, με μεγάλη χαρά και με πολύ περιέργεια θα έλεγα, να αναγνωρίσουμε αλλά και να ταξιδέψουμε μαζί με αυτόν τον εξοπλισμό, μαζί στα μυστικά που είναι κρυμμένα στα έργα τέχνης. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.